Τώρα το κατά πόσο ο άνθρωπος είναι μεταξύ Δεν ξέρω. Δηλαδή ότι υπήρχαν κλιματικές αλλαγές και παλιά. Αυτό το ξέρουμε όλοι και μπορεί, υπάρχουν και σήμερα ακόμη επιστήμονες που υποστηρίζουν ότι και αυτές οι αλλαγές που λέμε τώρα δεν οφείλονται στο όζον, δεν οφείλονται στον άνθρωπο, στο διοξείδιο και στα αέρια, αλλά είναι μέσα στα πλαίσια των διαδοχικών, ας πούμε, αλλαγών του κλίματος. Και ότι δεν είναι τόσο μεγάλες και ότι άλλοι λένε ότι θα αυξάνει το κλίμα, τη θερμοκρασία, άλλοι ότι θα μειώνεται. Τέλος πάντων, ακόμη όμως και αν συμβαίνει έτσι, το γεγονός είναι ότι ο άνθρωπος παρεμβαίνει. Και ότι πολλές από αυτές τις διαδικασίες επιταχύνονται. Αυτό είναι σίγουρο. Απ' την άλλη, επειδή τώρα το πρόβλημα του περιβάλλοντος και της ελέγχου και της μελέτης βιοποικιλότητας δεν μπορεί να μη σχετίζεται με το γενικότερο τρόπο αντιμετώπισης των πραγμάτων των σύγχρονων, αναγκαστικά μπαίνουμε σε αυτή την κατεύθυνση σκέψης, δηλαδή ότι κάποιοι άνθρωποι που σχεδιάζουν αυτά τα πράγματα δεν έχουν ιδέα του τι σημαίνει, ας πούμε, βιοποικιλότητα, τι σημαίνει προστασία του περιβάλλοντος, το τι παράγοντες μπορεί να επηρεάζουν. Άρα το ζητούμενο είναι σε κάθε περίπτωση να υπάρχουν άνθρωποι που να μπορούν να μελετήσουν αυτά τα πράγματα με σωστό τρόπο και να μην βλέπουν μόνο το αποτέλεσμα. Εχθές με είχαν φωνάξει σε ένα τηλεοπτικό κανάλι για να κάνω μια εκπομπή. Ο επικεφαλής ένας γεωπόνος, ο οποίος ο άνθρωπος ξέρει τέτοια πράγματα. Όλοι οι υπόλοιποι είναι άσχετοι. Και μου έλεγε, επειδή πηγαίναμε με το αυτοκίνητό του για λίγο, μου λέει το τι είδα εκεί πέρα δεν λέγεται. Δηλαδή οι άνθρωποι λένε, ας πούμε, θέλω να κάνω αυτό. Γιατί το είδαμε και εκεί σε αυτό το εφημερίδα φάνηκε ελκυστικό ή σε αυτό το κανάλι φάνηκε να ανεβάζει, ας πούμε, τα νούμερα που του ενδιαφέρει. Θα το κάνουμε κι εμείς. Μα χρειάζεται αυτό και αυτό. Δεν του ενδιαφέρει. Κόβουνε, ράβουνε, φτιάχνουνε και μπορεί να αλλοιώσουν τα πράγματα γιατί δεν του ενδιαφέρει το ζητούμενο. Δεν έχουν τη γνώση και δεν έχουν και το ενδιαφέρον να το κάνουν. Άρα εκεί είναι το θέμα, ας πούμε. Πόσο μπορεί η επιστήμη και οι επιστήμονες να παρέμβουν, ας πούμε.